Εσμηνίδες και κύριοι μου. Αισθάνομαι πάντοτε βαθύτατη συγκίνηση και χαρά ιδιαίτερη όταν επικοινωνώ με γονείς. Γιατί επικοινωνώ με ανθρώπους που αγωνίζονται να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο δυνάμεις που θα ανανεώσουν τη ζωή, που θα εργαστούν για να δημιουργήσουν μια κοινωνία γεμάτη ευαισθησίες. Οι γονείς, όλοι οι γονείς, είναι άνθρωποι θυσίας, είναι άνθρωποι της μείζωνος προσφοράς και της ελάχιστης δυστυχώς μηδενιστικής αναγνώρισης. Γι' αυτό όταν δίδαξα ένα χρόνο στο κολέγιο της Μελβούρνης, ρωτούσα τα παιδιά, ποιος από εσάς το βράδυ αγκαλιάζει τον πατέρα και τη μάνα να τον φιλήσει ως τελευταία πράξη της ημέρας για ό,τι κάνουν οι γονείς σας για εσάς. Οι ρητίδες του πατέρα και οι ρητίδες της μάνας είναι τα σήματα κατά τεθέν της αγάπης, της θυσίας και της ανιδιοτελούς προσφοράς για εσάς. Όλοι οι γονείς προσπαθούνε και προσδοκούνε τα παιδιά τους να καταστούν πολύτιμες πνευματικές και κοινωνικές πολίτες, άνθρωποι ήθους ευθύνης και υψηλής ευαισθησίας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι σήμερα κοντά σας και να βρίσκουμε με την αγάπη σας στους κοντά στους γονείς, που ενώ προσφέρουν ό,τι μπορούν, η πολυπρόσωπη σημερινή κοινωνία και η ηγεσία της τους αρνείται την έντιμη και γενναία συμπαράσταση ώστε τα παιδιά τους να κατακτούν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, αρχίζει να ανοιχτώνει. Φαίνεται πως έρχεται ένα αιματοστάλακτο βραδινό που θα βυθίσει λαού σε ερείπια, σε ένα καταγητικό, απάνθρωπο όλεθρο. Ήδη άρχισε να ακούγεται ο πικρός απόϊχος της αβεβαιότητας. Της αβεβαιότητος σε μερικά κράτη. Ένα αύριο προμήνυμα οδυνηρών αλωτριώσεων και ανακατατάξεων. Γι' αυτό απαιτείται από μας εθνική εγρήγορση, εθνική ομοψυχία και όλοι άγρυπνοι και ομονοούντες στις επάρξεις του εθνικού και χριστιανικού χρέους. Οι άνθρωποι ίσως κουραστήκανε να ζουν ως ελεύθερες προσωπικότητες και θέλουν κάτω από έναν ανελεύθερο ουρανό να ζήσουν ως ανθρωπόμορφη μάζα. Όταν τις οργανωμένες κοινωνίες τις διαδέχεται το κοινωνικό και εθνικό χάος, τότε ακριβώς, τότε ο άνθρωπος είναι μέγας προδότης του εαυτού του, του έθνους και του συνανθρώπων του. Και όλα αυτά γιατί οι κοινωνίες πορευτήκανε μακριά από τον πνευματικό πολιτισμό, από τη χριστιανική αγάπη, από τις μεγάλες αξίες που ανανεώνουν τη ζωή και οραίζουν τον ανθρώπινο βίο. Η τραχύτητα
του σημερινού ανθρώπου τον καταδίκασε να τον σφυροκοπούν οδυνηρά οι συμπληγάδες της απόγνωσης και του μηδενισμού. Δεν θα σας κουράσω, διότι σέβομαι το μόχθο σας και πάντοτε έχω ευλάβεια στους ανθρώπους που αφήσαν το σπίτι τους και έρθανε να με ακούσουν. Αλλά δεν μπορώ να μη σας συγχαρώ, δεν μπορώ να μην τονίσω που έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και την Αμερική με τις ιδιότητες που ξέρετε και την Αυστραλία. Να μη τονίζω όπου βρίσκομαι. Όταν ήρθα πρώτη φορά με τον εκλεκτό ιεράρχη σας και συμπατριώτη μου κύριο Αγαθόνικο, αυτό το λαό που τρέχει στη σχολή σας, και να σας διαβεβαιώσω μαζί με τον κύριο Εισαγγελέα και το διοικητικό σας συμβούλιο, επιτελείται εθνικό έργο σε δύσκολες ώρες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέω στην τηλεόραση, ένας άντρας και μια γυναίκα σε δευτερόλεπτα μπορεί να γίνουν και δύο γονείς. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι πόσο άξιοι γονείς μπορεί να γίνουν. Και για να γίνεις άξιος πρέπει να γνωρίζεις την ψυχολογία του παιδιού σου. Πρέπει να γνωρίζεις την προσωπικότητα του παιδιού που είναι εξελισσόμενη προσωπικότητα. Πρέπει ακόμα να ξέρεις να κάνεις διάλογο μαζί του, να τον πείσεις. Πάει η εποχή που ξέραμε τόπο πατέρας, τόπο δάσκαλος, τόπο ιερέας. Όχι. Το παιδί σήμερα θα το πείσεις. Η σωστή παιδεία και αγωγή παίρνει το δρόμο της παιδιού σου. Είναι ο καλύτερος δρόμος να κερδίσεις το παιδί σου. Γιατί τα παιδιά, να το ξέρετε πολλοί γονείς, είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς και ξέρουν και υποκρίνονται. Τα προσέχετε καμιά φορά όταν τα αγόρια θέλουν τίποτα, κανένα χιλιάρικο ή κανένα πεντοχίλιαρο? Αμέσως δουλεύει το μυαλό και χρησιμοποιούν και ενεργοποιούν το μεγάλο προσβευτή, τη μάνα, για τον πατέρα, για να τραβήξει τα λεφτά. Κυρίες και κύριοι, οι νέες και οι νέοι όλων των αιώνων ζουν τη ζωή της εποχής τους. Αποζητάνε τη δόξα και την αθανασία. Πορεύονται ασυμβίβαστα με τη συμβατικότητα. Αρνούνται τις ταπεινές σκοπιμότητες και αποφασιστικά προχωρούν για την κατάκτηση της ζωής. Και συμβαίνει αυτό γιατί η ζωή, οι εμπειρίες δεν διέφυραν τους νέους. Ενώ εμείς, θα το πω πατέρ Γιώργο, με συγχωρείτε, οι μεγάλοι δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά βάζουμε προπομπό τη μεγάλη πόρνη που λέγεται σκοπιμότητα. Το παιδί δεν ξέρει από αυτά. Και ένας μεγάλος σοφός είπε, η πείρα στη ζωή μοιάζει με το ακόνι. Ακονίζει το μαχαίρι, αλλά το φτύρει. Και η φθορά είναι τα χρόνια που φεύγουν. Αλλά έρχεται η ώρα, εκείνο που είπε ο Ντοστογεύσκη, μη στενοχωριέσαι, έχει αναλάβει η ζωή να του βάλει μυαλό, εννοώντας την πείρα. Γι' αυτό πάντα εμείς, στοργικοί, με αγάπη, με καλοσύνη, θα ανοίγουμε το δρόμο των παιδιών για να βρούνε τον καλύτερο, τον ωραιότερο εαυτό τους. Αυτή την βαθύτερη ιδεαλιστική δομή που κυριαρχεί στο ψυχικό κόσμο των νέων, έχουμε χρόνο να την εκμεταλλευτούμε δημιουργικά και να οπλίσουμε με ηθικές και πνευματικές δυνάμεις και τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας, και να τα θωρακίσουμε
με τις ανεκτήμητες αξίες, τις άφθορες και άφθητες, για να επιβιώσουν ως ηθικές, πνευματικές και κοινωνικές μονάδες. Ο άνθρωπος ως ύψιστη αξία, ως ψυχοπνευματική ύπαρξη, πρέπει να βιώσει με πίστη, αγάπη και στοργή τις μεγάλες ανθρωπιστικές ιδέες. Γι' αυτό οφείλουμε να πληρώσουμε το βαθύτερο είναι του παιδιού μέσα στους κόσμους της αγάπης. Να το βοηθήσουμε μέσα στη στοργή να βρει τον καλύτερο εαυτό και να δώσει στην κοινωνία τα αισθήματα της έξαρσης, της ανθρωπιάς και της αυτοπροσφοράς. Δεν μπορεί να είναι κοινωνία εκείνη που οι άνθρωποι δουλεύουν όσο τους πληρώνεις, γιατί η πρόοδος δεν θα πάει ποτέ εύκολα. Όχι. Οφείλουμε να αγαπάμε τον άνθρωπο σαν συνάνθρωπο, σαν συναμαρτωλό, σαν συνοδοιπόρο στη ζωή, που έχουμε όλοι μια ευθύνη. Ποια είναι? Να ετοιμάσουμε μια καλύτερη κοινωνία για τα παιδιά, γιατί δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα από εμάς. Για να φτάσουμε όμως και να πραγματώσουμε υψηλούς στόχους, πρέπει να βοηθήσουμε θετικά το παιδί να ζήσει τη ζωή της αλήθειας και όχι να ειδονίζεται ο άνθρωπος να ζει αγκαλιά με το ψεύδος σε κάθε του βήμα. Και χάρηκα, θα το πω επειδή λείπει, θα το τονίσω ιδιαιτέρως. Συγκινήθηκα όταν είδα σε αυτή την έδρα τότε που ήρθα να είναι ο αγαπητός και αξιότιμος κύριος Κουπερόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου, και να βοηθάει με τόση αγάπη και με τόσο ενδιαφέρον. Και τον χάρηκα και σαν Έλληνα. Γιατί πάντα τονίζω, η γενέθλια γη είναι ιερή, παιδαγωγή, εμπνέει και δημιουργεί εξάρτηση στον άνθρωπο. Κύριος Υπερόπουλος δεν ξέχασε ότι γεννήθηκε στην ωραία Κατερίνη. Δεν ξέχασε ότι βγήκε από φτωχούς γονείς. Δεν ξέχασε ότι έχει χρέος να βοηθήσει αυτούς τους γονείς για να κάνουν κι αυτοί καλύτερα παιδιά. Μάλιστα, και τους καθηγητάς Πανεπιστημίου τους βγάζουν το καπέλο. Τους τιμώ και θα τους τιμάτε κι εσείς. Αν δείτε άνθρωπο που πήρε πτυχία ή μια ψευτοθέση και έχει ως κατοχήρωση την αλαζονία, να τον πάτε σε ψυχίατρο. Είναι άρρωστος οποιαδήποτε θέση κι αν έχει. Γιατί μας το λέτε αυτό, κύριε Κόλια? Ας σας το πω γιατί σας το λέω. Όταν είχα τη μεγάλη τιμή να υπηρετώ ως επίσημος ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής 5 χρόνια, στη διαλέξη μου ερχόταν ένας μεγάλος άνθρωπος. Τον ξέρετε ιδιαίτερος όλες οι γυναίκες, όλου του κόσμου. Ο Γεώργιος Παπανικολάου. Ο μεγάλος Γεώργιος Παπ. Και όταν τον έβλεπα ήρεμο και γαλήνιο με το μουστακάκι του, με τα λευκά του μαλλιά και τη χωρίστρα, του έλεγα όταν πήγαινε και στο νοσοκομείο, στο Corner Hospital: κύριε καθηγητά, όταν σας βλέπω, έχω την εντύπωση ότι βλέπω το Χριστό στη γη. Και όπως ήταν ταφινός, δόξα να έχει ο Θεός που με ενέπνευσε και σώνονται εκατομμύρια γυναίκες. Ταπεινός, χωρίς εκείνο το σάπιο εγωισμό και την ίση. Ο άνθρωπος του πνεύματος, ο άνθρωπος της χριστιανικής ταπεινότητας, ο άνθρωπος που προσέφερε τη ζωή του μόνο και μόνο για να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι πνευματικοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν θέση και επηρεάζουν το λαό, πρέπει με το λόγο, με την αξιοπρέπεια, με το έργο, τι να κάνουν? Να παιδαγωγούν το λαό και να εμπνέουν τα νιάτα. Η ζωή δεν χρειάζεται ανθρωπάκια. Δεν χρειάζεται δειλούς και πολυπρόσωπους καιροσκόπους. Διότι αυτοί μεταβάλλονται
σε φυγάδες του χρέους. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας πρώτα και τα παιδιά. Διότι όταν εμείς οι γονείς δεν είμαστε συνεπείς, τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Όπως κάποιος έλεγε ο πατέρας, να πάει να κοινωνήσεις παιδί μου, είναι καλό πράγμα. Είναι καλό πράγμα και είναι καλό πράγμα. Και τότε δειλάτε το παιδί του είπε, πατέρα μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Λέει, ναι παιδί μου. Είναι καλό μόνο για μένα? Για σένα δεν είναι καλό που δεν πάτησες ποτέ να κοινωνήσεις? Γιατί? Γιατί τα παιδιά πρέπει να ξέρετε όλοι οι γονείς έχουν μια φωτογραφική μηχανή αθέατη και μας φωτογραφίζουν δυστυχώς εκεί που δεν το περιμένουμε και κάνουν μόνοι τους τις εμφανίσεις όταν πρέπει και όταν τις χρειάζονται. Γι' αυτό οι εμφανίσεις που θα κάνουν πρέπει να είναι ωραίες εικόνες ανθρωπιάς, ανωτερότητος, φωτεινό παράδειγμα. Κυρίες και κύριοι, κανένας δεν ζει με τόσες αγωνίες όσες οι γονείς που έχουν συνείδηση της μεγάλης αποστολής τους. Αγωνιούν για το παρόν και προβληματίζονται οδυνηρά για το μέλλον των παιδιών τους. Ολόκληρο το είναι των γονέων είναι κρεμασμένο σαν χρυσό περιδόριο στο μέλλον των παιδιών τους. Τα παιδιά που παίζουν αμέριμνα, τραγουδούν, διασκεδάζουν, χορεύουν, έχουν πίσω τους κάποιους που συνεχώς με πόνο ψυχής μεριμνούν για αυτά. Αυτοί είναι οι γονείς. Πόσες μανάδες από εσάς, όταν λείπουν τα παιδιά σας, δεν κοιμόσαστε, όσο τον ακούσετε το κλειδί της πόρτας, ότι ήρθε το παιδί σας. Αυτό είναι μια ευαισθησία. Αυτό είναι μια ομορφιά. Αυτή είναι μια αγρύπνια του χρέους, του μεγάλου χρέους. Γι' αυτό οι γονείς όλων των εποχών πιστεύουν και όλου του κόσμου είναι άνθρωποι που αξίζουν την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας. Όταν ήμουν λυκειάρχης και καλούσα πάντοτε στο γραφείο μου μάνα και πατέρα και το παιδί με ραντεβού για να βοηθήσω και τη συμπεριφορά του παιδιού μέσα στο σπίτι κλπ. Όταν έφευγε το παιδί και έβλεπα τον πατέρα να δακρύζει, δάκρυζα κι εγώ. Γιατί εκείνη την ώρα ήταν μια πονεμένη καρδιά που αγωνιούσε, που εστερείτο για να μην στερηθούν τίποτα τα παιδιά. Να γιατί έχω πει, ότι ο πατέρας είναι ο μεγάλος αυτοφόρος του χρέους που κλαίει χωρίς να φαίνονται τα δακρυά του. Ενώ η μάνα με την αγκαλιά, με το φιλί, με το γέλιο, με το δάκρυ, με όλα, είναι πιο κοντά στον άνθρωπο. Αλλά ο πατέρας, ο σωστός πατέρας, ο πατέρας με τη δυνατή προσωπικότητα, είναι αυτός που χαράφει τις γραμμές της ζωής του ίδιου του παιδιού του. Δεν ξέρω πώς είσαστε στην ομιλία που κάναμε, που έκανα πέρσι εδώ η προσωπικότητα του πατέρα και γιορτάσαμε τη γιορτή του πατέρα, αλλά μπορώ να ξανάρθω, όπως θέλω να αυτό μια φορά να μιλήσω με θέμα η φιλοσοφία της μητρότητος. Γιατί ως πρόλογο σας λέω, όλα στη ζωή μπορεί να παλιώσουν και όλα παλιώνουν εκτός από τη μάνα. Το καταχωρούμε στα πρακτικά αυτό. Να το καταχωρήσετε. Γι' αυτό σήμερα πονάει η καρδιά μου. Και όταν εκλήθηκα στην Κέρκυρα και έκανα μία διάλεξη σε συνέδριο με θέμα νέοι ναρκωτικά, αυτοκτονίες και κλιματικό της, έλεγα, τι φταίνε αυτοί οι πατεράδες, τι φταίνε αυτοί οι μάνες που υπάρχουν οι διακινητές των ναρκωτικών και σκοτώνουν σωματικά και ψυχικά τα νιάτα μας. Ξέρετε τι πράγμα άλλο να λέτε εσείς τα παιδιά σας στο σπίτι
κι άλλο να ψιθυρίζει η κοινωνία στο αυτή των παιδιών σας. Να, τι σημαίνει προσπάθεια με εμπόδια τρομερά. Η εφηβική ηλικία είναι μια ηλικία επανάστασης. Μην το ξεχνάτε. Ο μεγάλος παιδαγωγός Εντουάρντ Φράγκελ στο βιβλίο του «Η εφηβική ηλικία» δίνει ανάγλυφα τις αγωνίες των νέων. Είμαι πολύ μακριά. Αν ήμουν κοντύτερα θα ακόμουν τακτικά για να σας κάνω μια σειρά διαλέξεων με θέμα «Η ψυχολογία και η κοσμοθεωρία των νέων και η εποχή μας». Αλλά τα παιδιά αυτά που ζουν και το ηφαίστειο του σεξουαλισμού. Ναι, γιατί σας κάνει εντύπωση? Να σας βάλω ένα καταγγελτικό ερώτημα. Μας κάνανε εμάς ποτέ κανένα μάθημα για τη φιλοσοφία του σεξ? Μας είπανε τι άγιο έργο είναι όταν υπάρχει αγάπη και στοργή του άντρα προς τη γυναίκα και της γυναίκας προς τον άντρα? Ή απλώς μαθαίναμε ανώμαλα τα πράγματα αυτά που καταντούσε πλέον το σεξ κτηνοβασία και όχι ψυχική και σωματική επαφή? Ποιος μας μίλησε για αυτά τα πράγματα στην ωραία τους έκφραση, στο υψηλό τους νόημα? Άρα αφήνουμε τα παιδιά να μαθαίνουνε από τις τσόντες, όπως μου λένε, της τηλεοράσεως που την πληρώνουμε για να μας διαφθείρει τα παιδιά, και από τα ανώμαλα περιοδικά. Πού είναι το καλό? Διακίνηση, λέει, ιδεών. Γι' αυτό θύμωσα μια φορά που μίλαγα στην Πάτρα και τους είπα, μπορεί να έχουμε ανάγκη τα EQ από την ΕΟΚ, αλλά από την ώρα που θα αποβάλουμε την εθνική και χριστιανική μας ταυτότητα, τελειώσαμε ως κράτος. Μπορεί να κάνω λάθος. Κύριε Δημινά, δεν ζητώ το αλάθητο, ούτε το δέχομαι. Λάθος. Αλλά μακάρι να κάνω λάθος. Τα νιάτα, όλα τα χωριά και τα κορίτσια, έχουνε όνειρα, έχουνε προσδοκίες, έχουν δυναμισμό και αγωνιστικότητα. Αλίμονα αν δεν είχανε. Ποιοι θα είχαμε εμείς με τα αθλητικά και με τους ρευματισμούς? Αλίμονο, θα ήταν δυστυχισμένα. Αλλά το μυστικό είναι πώς θα βάζουμε τα παιδιά, όπως κάνουν οι παλιοί σοφοί πατεράδες μας που τα βάζανε στη σούστα και δίπλα βάζανε τα πουλάρια. Και μόλις πήγαν να τραβήξουν, οπ, τραβούσαν τα γένια και έλεγαν κοντά στο Γέριχο εσύ για να μάθεις να περπατάς, πως τότε θα σε βάλω μέσα στα τιμόνια να μου πετάξεις τη σούστα στον αέρα. Αυτά. Μα μερικοί νέοι είναι θρασείς, ανευδείς, ανάγωγοι. Δε φταίνε. Δε φταίνε. Δε φταίνε. Δε φταίνε. Τι να σας πω. Θα το πω, δεν βαριέστε. Έτσι και έτσι συνήθισα να τα λέω. Τι να δουν όταν ανοίγουν απογεύματα την ελληνική βουλή και ο ένας βρίζει τον άλλον καπηλικότατα και πετάνε και μερικές φράσεις απαράδεκτες. Πού να δεχθούν το ήθος, την ανωτερότητα, να δέχονται το διάλογο, χωρίς να θυμώνονται, πού τα διδάξαμε στα παιδιά? Εδώ με τον Έλληνα μόλις διαφωνίζει μαζί του, σε θεωρεί εχθρό του. Τελείωσε η υπόθεση. Αυτός είναι ο λόγος που οι έφηβοι αγνοί όντες διαμαρτύρονται και επαναστατούν. Τι ζητάνε τα παιδιά? Μια κοινωνία καλύτερη. Μα ζητάνε να μην κάνουν τίποτα και να παίρνουν κλπ. Δεν τα βοηθήσαμε ότι, κύριε, για να αποκτήσεις θα δουλέψεις. Θα αποκτήσεις αυτά που σου φέρνει ο πατέρας σου, τα φέρνει με αίμα και η μητέρα σου μέχρι το βράδυ ξαγρυπνά για να σου ετοιμάσει τα πάντα. Τεμπελιά και καλοζωή δεν πάει ποτέ μαζί. Όχι, θα δουλέψεις. Και θα δουλέψεις με ήθος, με ευσυνειδησία. Θα το μάθουμε το παιδί ότι η δουλειά δεν είναι αγκαρία. Είναι χαρά, είναι παιδαγωγία, είναι αγωγή. Να χαίρεται να κάνει το καλό. Παντού. Και όταν μπορεί να το κάνεις, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι μεγάλη ζωή. Σας είπα ότι την Πέμπτη θα μιλώ πρώτο ο Θεός Παρασκευή στη Λευκωσία. Ποιος ξέρει αν θα πάω. Μπορείτε να με πάτε με φέρετρο. Παθαίνω τώρα ένα εγκεφαλικό εδώ πέρα. Τι είναι η ζωή που τρέμουν μερικοί το θάνατο αφού το φέρνουμε μέσα μας? Βοηθήσαμε τον άνθρωπο να αποκτήσει φιλοσοφία θανάτου και φιλοσοφία ζωής?
Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι σαν να πρόκειται να πεθάνουμε σε μια ώρα. Και να κάνουμε το καλό σαν να πρόκειται να ζήσουμε 200 χρόνια και να το χαιρόμαστε. Πού είναι οι αρχές που δώσαμε στα παιδιά? Το σχολείο. Τι να σου κάνουν οι καθηγητές, έχουν ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που αν δεν το εφαρμόσουν να βρουν και το παιδιά τους. Τα έχουν ίσως και δυσμενή μεταθέσει. Πού τους βοηθήσαμε αυτούς τους καθηγητάς να αποκτήσουν συνείδηση? Εγώ ήμουν. Είχα 5 νομούς ως επόψεις μέσα. Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία, Βρυτανία και Λοκρίδα. Τους βοηθήσαμε να βρουν τον καλύτερο εαυτό τους? Όχι. Πήγα Αμερική σαν επόπτε και γενική επιθεωρητή. Τι να παρουσιάσεις, ρε ανόητε? Οι εκπαιδευτικοί είναι πολύτιμοι συνεργάτες του έθνους, της εκκλησίας. Θα τους πλησιάζει με την αγάπη. Θα τους βοηθήσει αν έχουν αδυναμίες. Να βρουν και αυτοί τον καλύτερο εαυτό τους. Όχι. Γιατί? Διότι τότε και τώρα και πάντοτε οι θέσεις στην Ελλάδα θα δίνονται με ρουσφέτια και επομένως έχει την ασφάλεια του κόμματος, έχει γνωστό τον υπουργό, παίρνει τον δρόμο της ασυδοσίας και ταμπουρώνεται σε έναν αρρωστημένο εγωισμό. Τι είσαι βρε, ένα μεγάλο μηδενικό. Εδώ χαθήκαν οι περοκιάνια βρε και για βαρκούλες μου μιλάς. Σας τα λέω απλά. Γιατί? Γιατί εδώ ήρθα να μην πουλήσω σοφία. Ήρθα ψυχικά να σας βοηθήσω. Να σας πω το μυστικό. Ήρθα να πάρω τις καρδιές σας και να φύγω αμέσως για την κόρη. Και τις καρδιές τις παίρνεις όταν μιλάς για αγάπη και όταν δίνεις αγάπη. Μα είναι μεγάλο πράγμα, κύριε Κόλια, η αγάπη. Θα σας πω κάτι, ένα ανέκδοτο, για να μην με ξεχάσετε ποτέ. Σε ένα σχολείο, προσέξτε το παρακαλώ όλες και όλοι. Σε ένα σχολείο πιάσανε ένα παιδί που έκλεβε. Αμέσως ο σύλλογος των καθηγητών συνήλθε και το απέβαλε από το σχολείο εκείνο να πάει σε άλλη περιφέρεια. Ένας καθηγητής που ήξερε και από καταγωγικά παρεκάλεσε το Λυκειάρχη να αναβληθεί για ένα χρονικό διάστημα η εκτέλεση της απόφασης. Δέχτηκε το Λυκειάρχη και άρχισε ο καθηγητής, πρώτα απ' όλα έμαθε πού έμενε αυτό το παιδί. Του είπε κάποιος εκεί. Και όταν έφτασε εκεί λέει πού μένει αυτό το παιδί, λέει από κάτω στο υπόγειο. Πάει στο υπόγειο, τι να δει? Κάτι ξυλόκουτα για κρεβάτι, ψάλμι όπως έρεται για στρώμα, φτωχά πράγματα, ένα τραπέζι που έτρωγε, μια λάμπα για να φωτίσει. Έκατσε εκεί, μίλησε με το παιδί, ναι, δεν του είπε τίποτα, ξαναπήγε την άλλη μέρα. Ξαναπήγε τετάρτη φορά, πέμπτη, και σε ένα σημείο του είπε: «Βρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα που έκλεβες, τι τα έκανες?» Λέει: «Κύριε καθηγητά, τα πουλούσα». «Τα έχεις τα λεφτά?» «Όχι», λέει, «δεν έχω». «Και τι τα έκανες τα λεφτά?» Λέει: «Τα αγόραζα καραμέλες και σοκολάτες». «Και έφαγες, παιδί μου, τόσες πολλές καραμέλες και τόσες πολλές σοκολάτες?» Η απάντηση ήταν: «Όχι, κύριε καθηγητά. Στα χείλη μου δεν έβαλα ούτε μια καραμέλα ούτε μια σοκολάτα». «Γιατί?» «Έκλεβα για να αγοράζω αυτά και να μοιράζω στα παιδιά να μ' αγαπάνε, γιατί ήμουν ορφανό και δεν είχα δει αγάπη στη ζωή μου». Η έλλειψη αγάπης το έκανε κλέφτη. Γι' αυτό η αγάπη είναι κεφαλαιώδης αρετή στη ζωή. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν σήμερα κομπλεξικοί, άνδρες και γυναίκες? Γιατί οι γονείς δεν ξέραν να δώσουν αγάπη και να μεγαλώσουν ως παιδιά μέσα στο κλίμα της αγάπης. Και η ζωή έχει ομορφιά από την ώρα που διοχετεύουμε στις ψυχές των παιδιών τη μεγάλη χαρά της αγάπης. Γι' αυτά τα πηδάω που βλέπετε δεν στενοχωρούμε. Γιατί ελπίζω ο κύριος Πρόεδρος να πει στο Συμβούλιο
ότι σας χαρίζω τα χειρόγραφα αυτής της διαλέξεως να τα τυπώσει ο Σύλλογος Γονέων και να γράψει. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν για τους μεγάλους σκοπούς της Σχολής Γονέων Κατερίνης. Ευχαριστούμε. Που σημειώσω, θα κάνω μία παράκληση να με επιτρέψει ο κύριος Χόρδας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η προσφορά και τον ευχαριστούμε θερμά από τις λίγο να εμείς το πάρουμε, κύριε Χόρδας. Ευχαριστώ πολύ. Αγωγή. Ακούτε καμιά φορά να δώσουμε καλή αγωγή και λέτε μερικοί γονείς ή λένε μερικοί γονείς. Βέβαια, πάει στο σχολείο. Μα στο σχολείο πάει για εκπαίδευση. Άλλο εκπαίδευση και άλλο αγωγή. Ο δάσκαλος οπλίζει, ο καθηγητής, τα παιδιά σας με τις γνώσεις που είναι απαραίτητες να πούν στο πανεπιστήμιο, να πάρουν ένα πτυχίο, να πιάρουν μια θέση, να εξελιχθούν κλπ. Η παιδεία είναι άλλο. Είναι η προσπάθεια να κάνουμε το παιδί ωραίο άνθρωπο. Άνθρωπο αρετής, άνθρωπο αγάπης, άνθρωπο θυσίας. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Και μη λένε οι γονείς, το στέλνω σχολείο, τι κάνανε οι δάσκαλοι. Σύμφωνοι είμαστε. Εγώ πιστεύω στο δάσκαλο και έχω γράψει το βιβλίο μου, η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, να γίνεται και αυτό. Να εκμεταλλευόμεθα, να κρέμουμε 5 λεπτά για να δίνουμε στο παιδί τις ωραίες αρχές της ζωής. Γιατί, τι να το κάνετε, να τον κάνετε επιστήμονα, το να τον κάνετε άνθρωπο. Έχει σημασία. Γι' αυτό μιλώντας μια φορά στον Παρνασσό είπα μια αλήθεια. Γέμισε η σημερινή κοινωνία από διπλωματούχους και άδειασε από έντιμους ανθρώπους. Πικρές αλήθειες, αλλά αλήθειες. Η αγωγή λοιπόν είναι η ομαλή διαδικασία που θέλει επιστήμη να έχετε συγχαρωτό. Σύλλογο τη σχολή αγωγής της Κατερίνης, τη δική σας και σας θα συγχαίρω που έρχεστε όλοι και να έρχεστε πάντοτε και να μην είπετε ποτέ, διότι ακούτε ωραία πράγματα. Αλλά και αυτά είμαι βέβαιος σε ένα πρόγραμμα, με αναλυτικό πρόγραμμα θα συνειδητοποιηθούν για να μπορείτε θετικά να κάνετε διάλογο με τα παιδιά σας και να κερδίζετε εσείς. Τι εννοώ να κερδίζετε, να τα πείθετε τα παιδιά. Και όταν πιστεί το παιδί, δεν το ξεκολλάς εύκολα. Η αγωγή έχει άμεση σχέση με την ηθική προσωπικότητα του ανθρώπου. Η παιδεία στην εποχή μας παραμένει η ίδια, η απλή εκπαίδευση. Γι' αυτό και δεν δίνει τίποτα ουσιαστικό στον άνθρωπο. Και τα παιδιά της εποχής μας, αυτά είναι το δράμα μαζί με τους γονείς. Ξέρετε ένα ανέκδοτο, πολύτιμο, όταν τα παιδιά δεν έχουν σωστή παιδεία. Ένας καημένος πατέρας και τρία παιδιά. Κουρασμένος γύρισε από τη δουλειά του, λέει στο μικρό, «Βρε Νίκο παιδί μου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό». Ο Νίκος πρόθυμος λέει στον πιο μεγάλο, «Γιώργο, φέρε ένα νερό στον πατέρα». Λέει, «Άλλος έχω μια δουλειά. Χρήστο, φέρεσαι ένα ποτήρι στον πατέρα» κλπ. Δεν άκουγε ο Χρήστος. Και τότε θύμωσε ο μεγάλος, θύμωσε ο καημένος με το δίκαιο του και λέει, «Παιδιά είσαστε, παιδιά είναι αυτά ρε πατέρα» του λέει, «Σήκω να πεις εσύ και φέρε μου και με ένα ποτήρι». Μέσα στην αγωγή πρέπει να θεμελιώσουμε τα παιδιά με τις μεγάλες αξίες, με τα μεγάλα ιδανικά. Η ζωή δεν έχει ομορφιά όταν δεν έχει ιδανικά. Μερικοί που βλέπετε χρήμα, φάε χρήμα. Βάντα στην τράπεζα να παίρνεις τους στόχους. Εσύ πόσο χαίρεσαι τη ζωή, πόσο έχει συνείδηση ότι πρέπει να αγιοποιείς τη στιγμή και ότι ο χρόνος, όπως είπε ο Πλοτίνος, είναι η κινητή εικόνα της αιωνιότητας.
πόσες φορές αυτή τη ζωή την ομορφαίνουμε με ηρωικές πράξεις αγάπης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τι είναι ο απλός καλός λόγος? Στη Θεσσαλονίκη έχω έναν πατριώτη γιατρό Κορίνθιο, έχει κλινική. Δεν θα σας πω το όνομά του. Έχει γιο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μια μέρα που τον είδα, μου είπε, δεν θα σας ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Εμένα γιατρέ, γιατί? Εσάς. Όταν ήμουνα στην Κόρινθο 10 χρονών παιδί και εσύ θα είσαστε 20, είχα ένα κασελάκι που γυάλιζα παπούτσι. Και είχα και το βιβλίο που διάβαζα. Ήρθατε, σας γυάλιζα τα παπούτσα και με χαϊδέψατε στο κεφάλι και μου είπες, μπράβο, σε συγχαίρω παιδί μου που διαβάζεις, να διαβάζεις έτσι, να δουλεύεις και θα γίνεις μεγάλο άνθρωπος. Όταν θυμάμαι αυτό το χάδι στο κεφαλάκι μου παιδί και τον καλό σας λόγο, μέχρι τώρα που είμαι παππούς και έχω γιο καθηγητή πανεπιστημίου, είναι σαν να σας βλέπω μπροστά μου και να το κάνετε. Πού να το φανταστώ εγώ? Πού να το φανταστώ? Τα παιδιά διψάνε. Το βλέπω. Όταν κάθε Τετάρτη ομιλώ στην τηλεόραση πάνω σε καυτά θέματα και μιλάω και για τα παιδιά, όταν βγαίνω να πάω προς το κέντρο της Κορίνθου, της Πολεόδος, με σταματάνε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κόλια, εγώ δεν χάνω την σταματά. Έλατε εδώ που είσαστε καλά παιδιά και τους λέω καμιά φορά. Εσένα από τα μάτια σε βλέπω, εσύ θα γίνεις υπουργός παιδείας, το βλέπω. Εσύ θα διαβάζεις λίγο περισσότερο, υπουργός των οικονομικών, να σώσουμε τον κόσμο. Και έναν καλό λόγο, δεν χάνεις τίποτα. Γιατί, διότι αυτά με βλέπουν στις εφημερίδες που γράφω, με βλέπουν στην τηλεόραση, ακούνε για τα βιβλία μου, για τις διαλέξεις και έχουν μια εικόνα μεγάλη για μένα. Εγώ πρέπει αυτή την εικόνα να τη διασταυρώσω με αγάπη. Δεν κουράζουμε να χαϊδεύω ένα παιδάκι στο κεφάλι και να το... Τη μανούλα και τον πατερούλι. Ναι. Το φιλείς τον πατερούλι, γιατί η μάνα τη φιλούν είναι. Ναι, αν τη φιλείς από σήμερα θέλω να φιλείς τον πατερούλι. Που κουράζεται για σένα κλπ. Όπ το παιδί. Και μπορεί να του πει ο πατέρας χίλια λόγια και να μην ξεχάσει το δικό μου λόγο. Για να το λέει ο κύριος Κόλλιας, ο άνθρωπος με τα βιβλία, άρα έτσι πρέπει να κάνω. Μπορώ να κάνω ένα καλό χωρίς να το ξέρω. Έτσι είναι. Οι νέοι όλοι νομίζουν ότι είναι εξτρεμιστές. Είναι λάθος. Είναι μια έκφραση του δυναμισμού τους. Δεν βλέπετε εμείς που ζήσαμε στην επαρχία τα πουλάρια τι δυναμισμό έχουν, που σηκώνουν τα πόδια πάνω κλπ. Έρχεται η ηλικία όμως και αν τους πει σηκώνε, δεν τα σηκώνουνε, γιατί έχουν κουραστεί. Έτσι είναι ένας δυναμισμός της νεότητας, ένας δυναμισμός της νεότητας, ο οποίος πρέπει εμείς να τον βάλουμε στους. Ένα ποτάμι. Εάν κυρίες και κύριοι δεν είχαμε τις όχθες, δεν θα έκανε καταστροφή στα Σπαρτά. Έτσι διοχετεύουμε και το αξιοποιούμε για άλλα, για καλύτερη απόδοση. Έτσι είναι και τα παιδιά. Να χαιρόμαστε το δυναμισμό. Βλέπετε καμιά φορά ελέγχουν τα παιδιά. Ελέγχουν, γιατί δεν έχουν την πονηρία να κάνουν λάθος είναι, αλλά γιατί να τον πικράνω εγώ. Ας πω ναι. Δεν τα κάνουν τα παιδιά αυτά. Όλοι λοιπόν οι νέοι συναντιούν στη ζωή τους δίβουλους και λένε, τι δουλειά είναι? Του μιλάμε για πατρίδα. Και ακούει στη βολή, είστε προδότες, εσύ είσαι αυτός. Στάσου, ποιο ήθος μιλάνε τούτοι οι άνθρωποι? Τι γλώσσα είναι αυτή? Είστε κλέφτες, δεν περάσατε από το δικαστήριο. Μπράβο. Και απ' την άλλη μεριά στο σχολείο πρέπει να είσαι τίμιος. Εγώ τα λέω για όλους. Δεν κάνω κομματική. Για όνομα είναι μικρό πράγμα. Μικρό πράγμα να ασχολείσαι με το κόμμα. Μην ασχοληθούμε με την Ελλάδα και με τα παιδιά που είναι η αυριανή Ελλάδα. Σκεφτήκατε κυρίες και κύριοι σήμερα που περνάμε κρίσιμοι ώρες. Κρίσιμες. Ποιοι είναι αυτοί που θα πάρουν τα όπλα αύριο? Οι άνθρωποι εμείς των 70 και 75 και 80 χρόνων ή τα νιάτα? Και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Διότι έλεγα και χθες την Καβάλα, τα νιάτα θα κάνουμε πολύ ενθουσιασμό, εκείνο που έκανε μετανιωμένος ο άστοτος Υιός.
Όταν θα σαλπίσεις άφηγα του χρέους, θα πούνε μόνοι τους. Αναστάς, πορεύσω με προς την πατρίδα μου, προς την Ελλάδα μου και θα αγωνιστώ για αυτή. Οι άνθρωποι της 28ης Οκτωβρίου, οι σημερινοί παπτεράδες και παππούδες, δεν ήταν αυτοί που εξέπληξαν ολόκληρη την ανθρωπότητα, έρχεται η ώρα του χρέους. Και τότε σηκώνεσαι ολόκληρος και η ζωή σου είναι προσφορά στο βωμό της θυσίας για το σύνολο. Σας είπα και σας τονίζω πολύ για την αγάπη και για την εμπιστοσύνη που πρέπει να μας έχουν τα παιδιά. Είδατε καμιά φορά που λένε τα παιδιά, «Ωχ ρε μάνα, ωχ ρε πατέρα, τώρα αυτά είναι παλιά τώρα, άλλαξε η κοινωνία». Δεν άλλαξε. Η ίδια κοινωνία είναι. Και οι πονηριές που είχαμε εμείς τότε και οι πιο μεγάλοι από εμάς, οι ίδιες είναι τώρα με καινούριο κουστούμι. Με καινούριο κουστούμι. Έχουν αλλάξει μερικές φορές. Τότε οι νέοι κοιτούσαν τις δεσποινίδες στη γάμπα. Τώρα προσφέρονται οι περισσότερες χωρίς μεγάλο κόπο. Γιατί είναι το πνεύμα. Όταν βγαίνουν 217 περιοδικά σεξουαλικά ανομαλίες, όταν η τηλεόραση σου παρουσιάζει γυμνές τις γυναίκες και τους άντρες, τι να δουν τα παιδιά αυτά. Πώς θα τα ελέγξουμε τα παιδιά, αφού δεν ελέγχουμε τους εαυτούς μας, τους ένοχους. Και αυτοί στην τηλεόραση, ασυνείδητοι όντες, με μεγάλους μισθούς, τους πληρώνουμε για να μας καταστρέφουν τα παιδιά και το έθνος. Εάν κάνω λάθος, να μου το πείτε. Είπα για την εμπιστοσύνη. Θα σας πω άλλο ένα ανέκδοτο. Διδακτικό. Ξέρετε ότι ο Ιεραπόστολος στην Αφρική είχε πάει ο βραβευτής Μακαρίτης τώρα με βραβείο Νόμπελ, Άλμπερτ Σβάιτσερ. Ο φιλόσοφος, αυτό όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του, ο φιλόσοφος μελετητής, ο στοχαστής. Επήγε, άφησε την Αμερική κλπ. Και έμενε και αυτό σε μια σκηνή με τους άγριους, τους άρρωστους, γιατί ήταν και γιατρός. Μέσα στους αρρώστους τους είχε και έναν με επιθετικότητα. Όλο είχε ένα μαχαίρι να τρυπήσει κάποιον, να κάνει κάποιον. Μια μέρα του λέει ο Σβάιτσερ, ο σοφός, να πας, του λέει, Τζόρτζ, να πονήσεις το κλαδευτήρι σου και ένα καλό μαχαίρι και θα πάμε δυο μας να κόψουμε ξύλα στο δάσκο. Μόλις τα ακούσαν οι ασθενείς, πέσανε απάνω του, δάσκαλέ μας, σωτήρα μας, δεν σε αφήνουμε να πάτε. Θα πάω, θα σε σφάξει στο δάσκο, θα είσαστε οι δυο σας, δεν πειράζει. Όταν του είπε, τι μας εακόνησε το καλά και θα πάμε δυο μας, άστραψε η καρδιά του ανθρώπου, φωτίστηκε. Σου λέει, με περιβάλλει με αγάπη, με περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Και ξεκινάνε οι δυο τους μπροστά στο βάθος. Πήγαν στο δάσος, κόψαν μερικά πλαγιά, γυρίζανε και ενώ περιμένανε κλαίγοντας οι άλλοι ότι δεν θα ξαναδούν το δάσκαλο, ο δάσκαλος, ο γιατρός με τον άρρωστο, γυρίζανε τραγουδώντας. Τι είχε συμβεί, κυρίες και κύριοι? Η εμπιστοσύνη είχε κάψει την επιθετικότητα. Και όταν μιλάω για εσάς, με συγχωρείτε που κάνω παρενθέσεις, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμες. Μου θυμίζουν τα χρόνια μου στην Αμερική, 50 με 55, που κάθε Κυριακή επισκεπτόμουν μια ελληνική κοινότητα. Εκεί αγράμματοι ήταν οι καημένοι, οι θαυμάσιοι αυτοί οι ομογενείς μας, οι εθνικοί ήρωες για μένα. Λέγαν στα παιδιά, τα λέγαν τίποτα. Πάψε βρε, εσύ δεν μπορεί να λύσει τα παντελόνια, θα μας πεις μέσα τι θα κάνουμε. Τους έλεγα. Μη λέτε τέτοια λόγια στα παιδιά. Κάντε υπομονή. Αυτά τα παιδιά είναι η αυριανή Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά είναι το μέλλον. Αυτά τα χρειάζεται και η Ελλάδα και η Αμερική. Και να σήμερα. Αυτά τα παιδιά έχουν πάρει στα χέρια τους όλα τα ίδια. Και έτσι θα βλέπουμε και το κάθε παιδί. Τώρα είναι 6-7 χρονών. Μάλιστα. Σε 15 χρόνια θα είναι στρατιώτης και σε 2 ακόμα χρόνια θα μπαίνει μέσα στη ζωή ως παράγον, πνευματικός, κοινωνικός, εμπορικός, ό,τι θέλετε. Να γιατί επιμένω.
και με συγχωρείτε που επιμένω. Και θα σας πω και κάτι για έναν αποκάλυψη για εσάς. Εμένα δεν μου δώσε παιδιά ο Θεός. Αγαπώ όμως τα παιδιά του κόσμου για τα θεωρώ και δικά μου παιδιά. Και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε όλοι τα παιδιά. Και να σας πω, αγάπη θέλουν τα παιδιά. Αλλά το παιδί είναι σαν τον ερωτευμένο. Σε θέλει να το αγαπάς πραγματικά. Και σαν τη γυναίκα την ερωτευμένη. Ερχόντουσαν όταν ήμουν αλυκιάτης να δώσουν εξετάσεις στο Λύκειο. Είχα μία αρχή. Πόσα παιδιά είναι, κύριε Λυκιάρχα, είναι 36. Καταρχήν, φέρετε μου 36 μεγάλα λουκούμια. Σε έναν λοιπόν θα χαρθεί ο κύριος Λυκιάρχης. Πες στο μυαλό του ο Λυκιάρχης. Πάπαινα λοιπόν με τη σακούλα πήγαινε. Τους έλεγα, είσαστε καλά παιδιά, ωραία παιδιά, μπράβο παιδιά μου κλπ. Θα πετύχετε όλοι, είμαι βέβαιος κλπ. Αλλά τώρα θα μου κάνετε μια χάρη. Θα μου την κάνετε, μάλιστα. Κλείστε τα μάτια και ανοίξτε το στόμα όλοι. Πήγαινα λοιπόν, τάκα, 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 τάκα. Δεν με ρωτάτε όταν δύο παιδάκια δεν πετύχανε. Δεν πετύχανε. Το κλάμα και αναγκάστηκα να πάω σπίτι. Να θα πάμε στον καλό αυτό άνθρωπο. Δεν πάω άλλο σχολείο πουθενά άλλου. Εκεί θα πάω. Τι έκανα, τίποτα. Αλλά πρέπει να έχει σκέφτη για αυτά τα πράγματα. Πρέπει να έχει σκέφτη. Και το παιδί, σαν τη γυναίκα, σε θέλει καλόν, αλλά με προσωπικότητα. Γιατί αν σε πάρουν τα γρανάζα της γυναίκας από κάτω, καλή αντάμωση. Έτσι, κύριε Εισαγγελέ. Αλλά και ως δήμαρχος, λέω, για τους άντρες Κορίνθου, ήμουν πολύ καλός. Ξέρετε γιατί? Γιατί έκανα ένα νόμο. Όποιος άντρας δεν έλεγε στη γυναίκα του τρεις φορές την ημέρα σ' αγαπώ, τον έδιωχνα από την Κόρινθο. Λένε μερικοί άντρες, αφού το ξέρει. Βρε το ξέρει, αλλά θέλει να τα πούει η γυναίκα. Πού να το πούμε. Θα πει τι να κάνω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ο χρόνος δεν θέλει να σας κουράσω, εγώ δεν ήθελα να σας κουράσω εδώ. Έχετε, δεν έχω χρόνο. Αγαπητοί γονείς, υπογράμμισα με ταχύτητα. Με τη σκέψη ότι θα τα διαβάσετε όταν θα τυπωθούν. Τις αγωνίες σας. Αλλά και τις αγωνίες των παιδιών που θέλουν να γίνουν καλύτερα. Και θέλουν να ζήσουν άνετα στη ζωή. Και έχουν ανάγκη από καλούς κληρικούς, από καλούς γονείς, από καλούς δασκάλους, από καλούς πολιτικούς, από καλούς πνευματικούς ανθρώπους. Το ζητάει το παιδί. Και έλεγα στους δικούς μου εκπαιδευτικούς όπου ήμουνα, βρε παιδιά, βρε παιδιά, κοιτάτε τα ματάκια των παιδιών. Να δείτε τι μηνύματα σας λένε. Δεν τι μας λέει κύριε Λυκιάρχα. Θέλω να γίνω σαν και σας και καλύτερος. Βοηθήστε με. Σε αυτή την έκκληση των παιδιών πρέπει να δίνουμε παρόν. Για την ψυχολογία του άντρα όταν γίνεται πατέρας αλλάζει ολόκληρο το είναι του. Και σκεφτείτε να τον είχαμε βοηθήσει αυτό τον πατέρα και αυτό τη μάνα με τον εξοπλισμό εκείνο τον σωστό ψυχολογικό και κοινωνικό για τη σημασία του παιδιού μέσα στη ζωή μας. Πώς έχουμε αξιολογήσει κυρίες και κύριοι την αξία της παιδικής θηκής για το κοινωνικό σύνολο? Έκανε καλέσει το 56 στις ΣΕΡΕΣ. Δεν μου λέτε τσιλό. Ήταν καλή ώρα σαν και εσάς. Ποιος από εσάς είχε υπολογίσει ότι από το χωριό πρώτη των Σερών θα έβγαινε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος? Λέει κανένας. Σαν υποψήφιους πρωθυπουργούς πρέπει να βλέπουμε όλα τα παιδιά του κόσμου. Μόνον έτσι. Μόνον έτσι. Οι καρδιές όλων των παιδιών, κυρίες και κύριοι, κλείνουν ανεκτίμητους θησαυρούς. Όλα τα παιδιά αγαπούν την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την ισότητα, την αδελφοσύνη, την ειρήνη, την πρόοδο, που είναι αξίες με παγκόσμιο οικουμενικό κύρος. Ανάγκη και χρέος όλων μας να ανοίξουμε ωραίους δρόμους, να περάσει
αγνή και αλόβητη η παιδική ψυχή. Δρόμους στρωμένους με γιαχθεμιά αγάπης και με χρυσάνθη μαστοργής και με ανίστατο ενδιαφέρον να αξιοποιήσουμε συστηματικά, μεθοδικά όλες τις αγαθές προδιαθέσεις των παιδιών και να τα καμαρώσουμε νέες και νέους ανθρώπους αρετής να αγαπούν ολόθυμα το Θεό, τους ανθρώπους, την Ελλάδα μας, την ανθρωπότητα. Τις γνώσεις θα τις μεταβάλουμε, έχω πει πολλές φορές, σε ύψιστη επίγνωση. Διότι η γνώση όταν μένει απλή γνώση δεν προσφέρει τίποτα. Όταν γίνει επίγνωση χρέους, τότε απλώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου και ακτινοβολεί από μεγαλείο και από παιδαγωγούσα παρουσία. Έργο μας ιερό, να βοηθήσουμε τις νέες και τους νέους μας να αποκτήσουν αρχές και σε κάθε πράξη τους να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες που ανενδίαστα υπαγορεύει ο ευγενής εσωτερικός κόσμος για να επιβεβαιώνουν την υψηλή είδηση, την έξαρση στις εγρίεσες σφαίρες του πνεύματος. Πόσο είχε δίκιο ο Πολ Κλοντέλ όταν έγραφε «Ευτυχισμένος όποιος έβαλε το σταυρό κατά μεσή στο σταυροδρόμι, όποιος έβαλε το Θεό να κατοικήσει στην καρδιά του και όλες οι σκέψεις του ξαναγυρίζουν σε εκείνον 7 φορές την ημέρα». Δεν θα προχωρήσω στον επίλογο. Θα σας πω και έναν έκδοτο και θα τελειώσω. Προσέξτε το. Όλοι το έχετε ακούσει για το μεγάλο ζωγράφο και γλύπτη Μιχαήλ Άγγελο. Μια μέρα πήρε τους μαθητάς του και τους είπε «Πάμε τον περίπατο με τα πόδια να ξεκουραστώ κι εγώ». Καθώς προχωρούσαν κυρίες και κύριοι, βρίσκουν στον δρόμο ένα κομμάτι μάρμαρο, αλλά λερωμένο. Λέει «Πάρτε το και λάτε κοντά μου». Και είπαν αυτοί τώρα, τι θέλει ο δάσκαλος και μας βάζει να το σηκώσουμε και να το πάμε. Πάνε, τους λέει «Βάλτε μέσα στο εργαστήριό μου, σας φτιάχνω έναν καφέ να πείτε και θα περιμένετε να βγω από το εργαστήριο». Μπήκε, χτυπούσε με το σφυρί του, αρκετή ώρα, περίμεναν και σε λίγο βγαίνει ο Μιχαήλ Άγγελος κρατώντας το χέρι που είχε φτιάξει έναν άγγελο. Σας λέει τίποτα? Να σας πω εγώ τι λέει. Όλοι έχουμε μερικές λάσπες απάνω μας από το κληρονομικό περιβάλλον. Όταν έχουμε υπομονή και στοργή, από το λερωμένο μάρμαρο έβγαλε έναν άγγελο ο Μιχαήλ, ο άγγελος Μιχαήλ, εμείς με την υπομονή και την αγάπη θα βγάλουμε από τις ψυχές των παιδιών τον Άγιο, τον Άγγελο που είναι κρυμμένος, για να ομορφύνει και να γίνει σπουδαία η κοινωνία που έρχεται. Θέλει να καθίσει εδώ λιγάκι. Πραγματικά έκλειψε τις καρδιές μας ο κύριος Κόρες, θα τις πάρει συμβόρετο, αλλά μας άφησε και μία υποθήκη εδώ, ότι θα ξανάρθει να μιλήσει πάλι στη σχολή γονέων, διότι πραγματικά μας ενθουσίασε. Κύριε Κόρε, εδώ γίνεται και κάποια συζήτηση μετά την ομιλία, επειδή είναι σχολή γονέων. Ξέρω ότι έχετε λίγο χρόνο, πολύ λίγο. Πόσα λεφτά μπορείτε να διαθέσετε? Ορίστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση? Ελάτε κύριε Παπαδόπουλο. Ποιος είναι ο κύριος? Ο κύριος είναι δάσκαλος. Συνάδελφος. Συνάδελφος, μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα σας αποκαλέσω, κύριε καθηγητά, κύριε Κόπτα, κύριε Δημάρχη και κύριε Κόλια. Κύριε καθηγητά. Εγώ θα σας έλεγα κύριε καθηγητά. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε.
Και το πρώτο μου πτυχίο είναι δασκάλου. Είπατε ότι η σωστή παιδεία είναι ο δρόμος της φυτούς. Παράλληλα όμως μας είπατε ότι άλλα λέμε εμείς τα παιδιά μας και άλλα η κοινωνία ψηφίζει στα αυτιά μας. Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, να μας πείτε πώς θα ευθυμηθώ όταν συμβαίνει το δεύτερο, γιατί για μας, σαν εκπαιδευτικούς και σαν γονείς, μας είναι λίγο δύσκολο αυτό το πράγμα. Ένα δεύτερο για να φύγω, είναι όλοι μας ξέρουμε ότι οι μέρες μας θέλουν ορθόδοξη πίστη και παιδεία ελληνική. Αυτό το ξέρουμε. Επίσης, ότι ο πολίτης όταν έρχεται σε επαφή με τα πρόσωπα που κατέχουν δημόσιες θέσεις, θέλει ανθρωπιά. Και το τονίσατε αυτό. Πλην όμως, είπατε και για την αλαζονία της θέσης. Θέλουμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε ποιος θα πάρει μέρος σε αυτήν την αλαζονία της θέσης. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Και ακριβώς στο πρώτο ερώτημα συγκεφαλαιώνεται και ο δικός μου πόνος στον αγώνα των γονέων που ο τύπος και τα μαζικά όργανα ενημέρωσης κάνουν φόβους αρνητικές τους γονείς. Γι' αυτό είπα το δράμα των σημερινών γονιών και αγωνίες των σημερινών νέων. Για την αλαζονία. Κύριε συνάδελφε, πρέπει να ξέρετε και το ξέρουμε όλοι. Η παιδεία, όταν δοθεί η σωστή παιδεία, η αληθινή παιδεία, και αληθινή παιδεία σημαίνει ήθος και ταπεινότητα. Όταν τα πάρει κάποιος ένα πτυχίο και περνάει από τη γειτονιά και δεν χαιρετάει, διότι είναι αγράμματος ο απλός, ο ήρωας πατέρας και ο ήρωας μάνας, όχι. Ούτε όταν γίνει επιθεωρητής, και το είδα εγώ στις θέσεις που είχα, και ως γενικός επιθεωρητής και ως επόπτης. Πώς είστε, τι κάνετε, δουλοπρέπεια. Του λείπει η αξιοπρέπεια, δεν τον βοηθήσαμε. Και όταν τους έλεγα, μπαίναν μέσα να ορκίσω καθηγητά, να αναλάβουν υπηρεσία, είχα και μία αρχή, να τους κάνω και το τραπέζι. Και γιατί τους έκανα το τραπέζι. Για να τους πω μια αλήθεια που θα την εκτιμήσετε εσείς τώρα ιδιαίτερα. Παιδιά μου τους έλεγα, 35 χρόνια από σήμερα θα ζήσετε για να γίνετε συνταξιούχοι. 35 χρόνια με μικρότητες, με κρυπτούλι, με φόνο, με κακία δεν περνάνε. Μην κατηγορήσετε ποτέ συνάδελφό σας, πάντα να βοηθάτε, πάντα πρόθυμοι και μην παρασύρεστε για το καλό. Υπάρχουν τώρα που έχουν άνθρωποι στην Αθήνα. Μόλις ακούω, κύριε Πόπτα, λέω αυτήν από τη Ρούμελη. Δεν σας ξεχνάμε ποτέ. Μου λένε πότε θα έρθει να σε δούμε. Γιατί μας έδωσες αγάπη. Αυτό είναι το. Αυτό είναι. Θέλω λοιπόν, όπως λέτε, αν είχαμε ανθρώπους υπέρ και είμαστε και αξιοκρατικοί, κύριε συνάδελφε, στις θέσεις, δεν κοιτάγαμε αν αυτός είναι του κόμματος, αλλά είναι αυτός άξιος να πάρει τη θέση. Διότι τα Ελληνόπουλα δεν είναι πρώτης και δευτέρας κατηγορίας για όλα τα κόμματα. Είναι παιδιά μας. Και έπρεπε να τα βοηθάμε να βρίσκουν τον δρόμο τους. Ναι, έχω πολλά παραδείγματα. Μπορώ να σας μιλάω ώρες για παιδιά που τα είχαν καταδικάσει πολύ και έχουν γίνει υποδείγματα. Εγώ αυτή την ώρα έχω 5 καθηγητά του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μαθητάς μου από την Αγία Αναστασία. Έχω μαθητάς μου Μητροπολίτες. Ή κοιτάτε που βάφω τα μαλλιά μου καλά και δεν φέρατε, εγώ πάω για τα 72 μου χρόνια. Και δοξάζω το Θεό. Και δοξάζω το Θεό. Επομένως, χρειαζόμαστε σωστή αγωγή και παιδεία. Αλλά κύριε συνάδελφε, όταν συναντώμουν επισκεπτόμουν τα γυμνάσια και τα λύκια, έλεγα συντομεύτε από 5 λεπτά την ώρα για θέλω να σας δω όλους μαζί να πιούμε έναν καφέ. Και στη συζήτηση έλεγα το εξής σε μερικούς. Πρώτα-πρώτα ρωτούσα, για να μην προσβάλλω κανέναν, όλοι έχετε πάρει τα πτυχία με άριστα. Όχι κύριε Πόρτα, και με καλό και πολύ ήθελα. Όλοι όμως είναι συνάδελφοί μου και κάνουμε το καλύτερο, ναι, ασφαλώς.
Επομένως, δεν θέλω να είστε σκληροί στα παιδιά που δεν θα πούνε καλό μάθημα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είπε καλό μάθημα. Αλλά τον Γιώργο, δεν σου βάζω βαθμό, παιδί μου, γιατί θα σε ξαναεξετάσω. Θα διαβάζεις και με βέβαιος θα πεις καλό μάθημα. Όπως τιμωρούσα, έλεγα, οκταήμερος αποβολή με αναστολή. Και έλεγα στους καθηγητάς, εάν το ίδιο παιδί κάνει λάθος, δεν θα μου το φέρετε, διότι εγώ πρέπει να λάβω υπόψη μου και τις οκταήμερο. Θα το συμβουλεύετε μόνοι σας, δεν λέμε τίποτα στην πύρο γενιάρη κλπ. Αλλά αυτά οι κρυστάνε θέλουν καρδιά. Ξέρετε μια φορά, τι μου είπε ένας συνάδελφος ηλικιάρης, θα σας το πω για να δείτε την οτροπία. Μου λέει πράγματι φεύγετε από την κόρη και πάτε στο λύκειό σας να δείτε αν τα παιδιά, μέσα από τις 6 ώρα. Μόνα τους είχαμε συμφωνήσει για να πετύχουν στο πανεπιστήμιο. 6 ώρα δεν έβγαινε παιδί στο χωριό του. Λέω ναι κύριε συνάδελφε, αφήνετε την ωραία πόλη που μου έκανε απέναντι το λουτράκι και πάτε ναι. Λυπάμαι μου λέει που χάνετε το χρόνο σας με τα πάσταρδα του κόσμου. Ώστε κύριε συνάδελφε είναι πάσταρδα τα παιδιά του κόσμου. Οι ελπίδες της αυριανής Ελλάδος είναι πάσταρδα. Με τέτοιους εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να προχωρήσει στην παιδεία. Απλώς είναι οι άνθρωποι της 16ης του μηνός και της 31ης για το μισθό, κάνουν την αγκαρία, φεύγουν και χρόνο με τις συζητήσεις δεξιά και αριστερά και τελειώνουν. Κύριε Κόρη, εγώ θα ήθελα πριν δώσω το λόγο σε άλλον ακροατή, να σας κάνω μια ερώτηση, η οποία προφανώς θα πλανάτε και σε όλους εδώ, μια απορία να εκφράσω. Είπατε νωρίτερα ότι είστε 72 χρονών και να μην τα λέτε τα χρόνια σας. Και το ύφος σας, η παράστασή σας, η συντορία, φωνής και τα λοιπά δείχνουν 18 έφηβων. Μπορείς να μας πείτε το μυστικό, πώς στέκεστε έτσι. Όταν ξεκίνησα να έρθω στην Κατερίνη και στην Καβάλα, δεν έκανα αγκαρίες. Ερχόμουν με ενθουσιασμό για να επικοινωνήσω με τον λαό. Δώσαμε στην Αγιώνα. Ορίστε. Ποιος θέλει. Ναι. Ελάτε. Λοιπόν, συνάδελφος. Απλώς ακροατής. Ακόμα καλύτερα. Αντισέπτος, κύριε καθηγητά, κατάφερα να τελειώσω ολόκληρο το δημοτικό. Καθηγητήθηκε ο Θεός και δεν πήρατε πτυχίο. Κύριε καθηγητά, είναι αλήθεια ότι οι γονείς παίρνουν μεγάλο ρόλο για τους νέους. Και η οικογένεια. Θα επιθυμούσα να μας πείτε αν εσείς πιστεύετε όμως εκείνη την παροιμία η οποία λέει ότι από το ρόλο βγαίνει αγάπη και από το αγάπη ρόλο. Είναι τώρα. Εάν δεν θα ρωτήσετε κύριε καθηγητά, που όπως είπατε λίγο σε όλο το δημοτικό, έχω πει και το λέω για τρίτη φορά εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι την ευθύνη την φέρουν ολοκληρωτικά οι γονείς. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, εδώ το ακούσαμε ακόμα σε αυτή την αίθουσα από επίσημα χείλη, από επίσημο στόμα, από στόμα ενός κυρίου εισαγγελέως, ο οποίος μας τότε συγκεκριμένο τον έγκυο τον Ελλήνα. Αυτό που είπε τότε ο κύριος Σιγκρέμς, εγώ τουλάχιστον δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ανάμεσα από πόσα άλλα καλά είναι το εξής. Τώρα, με τους νέους, τους οποίους εμείς οι δικαστές έχουμε σχέση στα δικαστήρια, με ναρκωτικά κλπ, οι 75% εξ αυτών είναι παιδιά διεδευμένων. Είναι παιδιά χωρισμένων. Δεν ξέρω αν ο κύριος Συγκρέφης είναι ακόμα εδώ. Είδα και εκείνος πρόεδρος εδώ της πολίτης. Α, ναι. Ο κύριος Κατσής ήταν. Ναι, ο κύριος Κατσής. Ίσως βέβαια από το 1990 μέχρι το 1992 μπορεί να το ξεχάσουμε. Όμως πρόσφατα μας είπε η τηλεόραση το εξής. Ακούσαμε από την τηλεόραση να μας λέει ότι η Ελλάδα έχει το χρόνο 8.000 διαζύγια. Μας είπε και για τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει 15.000. Η Γερμανία όπως είναι 90 εκατομμύρια πληθυσμό, η Ελλάδα 10.
σημαίνει ότι αν είχαμε τον πληθυσμό της Γερμανίας, θα έπρεπε να έχουμε 72.000 διαρκείς για τον χρόνο. Μας είπε όμως σε κάποια άλλη τηλεόραση, κύριε καθηγητά, να μην το μαλώσει την κύριε Ρουλά. Βλέπω σας με προσέχετε. Μας είπε ότι ένα διαζύγιο στοιχίζει γύρω περίπου 2 εκατομμύρια. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τι κάνουν οι Έλληνες. Μήπως πουλάνε τα σπίτια τους, τα υπόκοτά τους, τα χωράφια τους και αγοράζουν διαζύγια. Τι θα πέρασαν οι Έλληνες τα διαζύγια. Μήπως όπως είπατε και εσείς, μήπως νομίζουν ότι τα διαζύγια είναι έντοκα γραμμάτια του δημοσίου με ρήτρα υγρού. Εγώ μόνο να κάνω μία παρεμβολή για το τελευταίο γιατί θέλω να φάσω και τους πελάτες ειδικά. Αυτό είναι μεγάλη υπερβολή. Ίσως τα 2 εκατομμύρια εννοεί τις επιπτώσεις που θα έχει μετά το διαζύγιο για διατροφές και τα λοιπά. Το διαζύγιο είναι το ένα ποσό πολύ πιο κάτω από ό,τι είπατε. και πάλι η παιδεία. Διότι αν είχαμε μάθει το αγόρι και το κορίτσι ότι γάμος σημαίνει αρμονική συμβίωση και ότι ο άντρας και η γυναίκα δεν ήρθαν από τους ουρανούς και έχουν ελαττώματα και είναι σοφό να δέχεσαι τα ελαττώματα του συνανθρώπου σου και να έχεις τη γνώμη ότι πρέπει να τα περιορίζεις για να υπάρχει η αρμονία και η αγάπη. Βέβαια, όταν μερικές μανάδες ξεφτερισμένες διοχετεύουν στα κορίτσια τους το μεγάλο όπλο, την κρεβατομουρμούρα, πού περιμένει τα πάντα αντρόγενα. Αμάν είπε ένας, κουράχτηκα να την ακούω να γκρινιάζει και να ζητάει. Όταν όμως είναι γυναίκα με ήθος, όταν έχει συνείδηση, όταν ξέρει ότι υπάρχει και για τον εαυτό της, γιατί πρέπει ο άντρας να προσέχει τη γυναίκα. Για να την βγαίνει και έξω και περίπατο και εκείνο και κάτι έκτακτο. Γιατί οι γυναίκες λόγω του σωματικής διαπλάσεως έχουν ένα μεγάλο εχθρό που τους τρομάζει. Είναι αυτές οι ρητίδες. Η γυναίκα θέλει να την αγαπά και θέλει να της το λες και θέλει να της το δείχνεις. Και τότε η γυναίκα αυτοπαραδίδεται, θυσιάζεται. Μας το έμαθε κανείς αυτό? Ο άντρας, ο καπετάνιος του σπιτιού, ο κυρίαρχος, ο αφέντης, η κολόνα. Γιατί? Γιατί η παιδεία δεν ήταν σωστή. Δεν ήταν σωστή. Απ' τ' αγκάθι βγαίνει ρόδο. Να σας πω τι είδους αγκάθι είναι και τι είδους ρόδο, γιατί αν είναι ρόδο χωρίς να μυρίζει ωραία, δεν είναι ρόδο. Βγαίνει. Θέλετε, η φύση δημιουργεί, λες, χρυσός πατέρας. Πού, έξω, στο σπίτι τι κάνει? Είναι ο γλυκομήλικος στη γυναίκα του. Είναι ο άνθρωπος που κάνει ένα κάτι στη γυναίκα του, πώς είσαι, κουράστηκε, τη ρώτησε μια φορά. Να που θέλουν όλα από εκεί. Εγώ πήρα ένα μάθημα στην Αμερική. Christian education for family life. Χριστιανική αγωγή για οικογενειακή ζωή. Πόσες γυναίκες δεν είναι επικραμμένες με ότι βρίσκουν κατανόηση τον άνθρωπο. Πόσες! Που θεωρούν τον εαυτό σου ότι είναι υπερέκριες στο σπίτι. Και κατόπιν αυτό το άλλο που είπατε για τα διαζύγια, εκείνο που έλεγε τη φιλοσοφία του σεξ, διδάξαμε τον άντρα ότι αυτά είναι αστεία που βλέπεις μερικούς λευκομάτιδες και τους κοιτάνε και τους έχουν ερωτευτεί όλες οι κοπέλες για τον ανδρισμό τους και για τη λεβεδιά τους, την αρρωστημένη κατάσταση. Ότι αυτά τα πράγματα ακολουθούν την ηλικία και έρχονται και οι αρρώστιες των γεννητικών οργάνων και στη γυναίκα και στον άντρα και μπορεί να το πάρει πρώτα ο άντρας και κατόπιν η γυναίκα. Έχουμε βοηθήσει, καλέ μου φίλες, διότι βλέπω ότι πονάς αυτά που είπες, τον άνθρωπο να βρει το σωστό δρόμο στο ρε σεφνέ. Να η σωστή παιδεία μου. Να η σωστή παιδεία. Να η αγωγή και να η αγωγή στον αιώνα. Τι να σας πω. Τι κάνουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μας. Ό,τι μπορούμε. Τι να διάσουν αυτά τα παιδιά. Εμείς δεν υπήρξαμε ειλικρινοί σύμμαχοι της δημοκρατίας.
Εμείς δεν θυσιαστήκαμε για τον πόλεμο. Αυτός ο λαός δεν έχει θύματα και ανάπηρους που πεινάνε. Και έρχονται οι μεγάλοι σύμματοι να σου λένε ότι τα Σκόπια είναι Μακεδονία. Και άντε να τους μιλήσει για δικαιοσύνη αύριο. Τελειώσαμε. Ναι. Θέλετε κύριε Πρόεδρε κάτι. Θέλει μισό λεπτό και τελειώνουμε. Μισό λεπτό μόνο ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου του κύριο Κόλλερ, ο οποίος διατέθεσε τη βήματος Κορίτου για τους ωραίους, αν όχι δύσκολους προβληματισμούς τους οποίους μας έβαλε απόψε. Εγώ θα έλεγα ότι σε όλες τις περγαμηνές που έχει και ο Κόλλερ θα έπρεπε να προσθεθεί και του ψυχολόγου, διότι με αυτήν την ιδιότητα πάνω μας πηγήσατε απόψε, ζώντας τα προβλήματα αυτά σε όλη τη στρατιοδρομία σας. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε να επισκεφτείτε ξανά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό, μόνο μία ανακοίνωση να κάνω. Ο κύριος Κόλλερ, παρόλο που έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, δεν ήταν προετοιμασμένος, δεν μας τα έστειλε. Θα τον παρακαλέσουμε την άλλη φορά να μας στείλει για να τα βγάλουμε έξω εκεί. Έξω, όπως θα δείτε, βγαίνοντας, υπάρχουν μερικά βιβλία του άλλου ομιλητού, του κ. Τσιμπούκη, που μας είχε μιλήσει πριν αρκετό καιρό. Όποιος θέλει μπορεί να τα πάρει. Και να υπογραμμίσω, απλώς να υπενθυμίσω το πρόγραμμα. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ένας θαυμάσιος ομιλητής. Νομίζω ότι θα αποζημιωθείτε πάλι όπως και σήμερα, να τον παρακολουθήσετε με ένα πολύ ωραίο θέμα, η Εκκλησία και η αγωγή της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πάλι θερμά τον κύριο Κόλλερ. Σας ευχαριστώ και πάντα με καλό σας εύχομαι. Πάντα με καλό.